Ο κόμπος έχει φτάσει πια στο χτένι και οι κάτοικοι του παλιού Καβάλας αποφάσισαν να αναλάβουν δράση έστω αρχικά και με μια συμβολική κίνηση. Πιο συγκεκριμένα τη Δευτέρα 24 Ιουνίου στις 8, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου καλεί τους κατοίκους να πούν ως εδώ στα τροχαία ατυχήματα και στην οδική ασυδοσία με ένα λιγόλεπτο κλείσιμο του δρόμου στο ύψος εκκλησίας. Παράλληλα, καλεί τις αρμόδιες αρχές καθώς και τις απερχόμενες και επερχόμενες διοικήσεις σε Δήμο και περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να λάβουν αμέσως τα απαραίτητα μέτρα πριν να είναι πολύ αργά. Φοβόμαστε ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Τι θα πει αυτό? Μιλάμε για έναν οικισμό που έχει περίπου 2.500 κατοίκους και σκεφτείτε το καλοκαίρι πώς αυτό το νούμερο πολλαπλασιάζεται με όλους τους ανθρώπους που έρχονται και που επιλέγουν το παλιό για να κάνουν τις διακοπές τους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλη η μέρα τα πεζοδρόμια είναι γεμάτα με κόσμο που κινείται από τη μία πλευρά στην άλλη. Μας τρομοκρατεί η ιδέα ότι αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, και ποια είναι αυτά? Κάποιο αυτοκίνητο να φεύγει από την πορεία του και να πέφτει πάνω στα κάγκελα και στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο. Έχουμε περίπου 10 περιστατικά τους τελευταίους μήνες, όπου ο καλός Θεός μας φύλαξε και δεν έχουμε περιστατικό με άνθρωπο να περνάει στο πεζοδρόμιο εκείνη την ώρα. Ή ακόμα χειρότερα, ένα μικρό παιδί. Έτσι, αφού έχουμε προσπαθήσει εδώ και χρόνια, δεν είναι πρώτη προσπάθεια που κάνουμε για να βρούμε λύση. Έχουμε πάει στην αντιπεριφέρεια, έχουμε πάει στο Δήμο, έχουμε πάει στην τροχέα, έχουμε κάνει υπομνήματα. Έχουμε εξαντλήσει ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ίσως δεν έχουμε το σωστό τρόπο, δεν ξέρω, κάτι δεν πάει καλά. Έτσι λοιπόν, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Παλιού, σε συνεργασία με τη διαδικτυακή ομάδα, που εκπροσωπώ εγώ αυτή τη στιγμή, έχουμε αποφασίσει να κλείσουμε το οδόστρωμα στις 24 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, στις 8 το βράδυ. Εκεί, στο ύψος της εκκλησίας, θα κάνουμε μια ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας για να μάθει ο κόσμος και οι αρχές ότι δεν πάει άλλο και πρέπει να βρεθεί μια λύση άμεσα, εκείνη την ώρα, να εξαγγείλουν μια λύση. Λοιπόν. Θα είναι ο διοικητής τροχέας, θα είναι ο περιφερειάρχης, η δήμαρχος, ο νέος δήμαρχος, ο αντιπεριφερειάρχης, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Θα πρέπει να πούν ότι από αύριο εφαρμόζουμε αυτά τα μέτρα για να έχουμε μία λύση. Επιπλέον, τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της 3ης 18 Ιουνίου στο Παλιό. Οδηγός και επιβάτης δικύκλου τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε κάτω από περίεργες συνθήκες στο κεντρικό δρόμο. Στο περιστατικό εμπλεκόταν προπορευόμενο του δικύκλου όχημα και αρχικά δόθηκε εντύπωση ότι πρόκειται για τροχαίο με εγκατάλειψη. Αργότερα, ωστόσο, ξεκαθάρισε τι είχε συμβεί. Επιβατικό αυτοκίνητο που κινούνταν μπροστά από το δικύκλο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, έστριψε σε δρόμο στα δεξιά της κεντρικής οδού, όπου το δικύκλο ήταν από πίσω. Επόμενοι στο τροχαίο ήταν δύο άτομα πάνω σε μία μηχανή. Ναι. Από ό,τι ενημερώθηκα και εγώ, είχαν μία σύγκρουση με κάποιο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Η κατάσταση της υγείας. Κοιτάξτε, η κατάσταση της υγείας είναι καλή. Από ό,τι πληροφορήθηκα από συναδέλφους που παραβρέθηκαν στο συμβάν, μου είπαν ότι έχουν κάποια θλαστικά, δηλαδή τραύματα κυρίως στα χέρια και στα πόδια. Παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες από τους συναδέλφους και οι δύο διακομίστηκαν σε καλή κατάσταση στο νοσοκομείο Καβάλας για περαιτέρω περίθαλψη. Το θέμα είναι το εξής, ότι επ' ευκαιρίας κιόλας μια που μιλάμε είναι ότι ξεκίνησε η καλοκαιρινή σεζόν και ο καιρός μας προδιαθέτει για πιο ξένες σκέψεις και βέβαια και μεγαλύτερες ταχύτητες. Βγήκαν και λόγω του καιρού, όπως σας προανέφερα, και οι μηχανές μαζικά. Ο κόσμος κινείται προς την παραλιακή περιοχή εκεί στο Παλιό, ο οποίος ο δρόμος ειδικά το καλοκαίρι είναι πολύ σύχναστος. Και βέβαια και όχι μόνο εκείνος ο δρόμος, είναι ο δρόμος της Περάμου, είναι της Ηρακλήτας, όλο αυτό το κομμάτι το παραλιακό και βέβαια και μέχρι κάτω την παλιά Εθνική Οδό, όπως την Τούζλα μεριά, που και εκεί ας πούμε θα έχουμε πάρα πολύ κίνηση και φέτος λόγω των τουριστών και γενικά όλων των ανθρώπων που θέλουν να κινηθούν στις παραλίες. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει όλοι αυτοί να προσέχουν, πρέπει να έχουν το μυαλό στο κεφάλι, γιατί δυστυχώς φέτος δεν ξεκινήσαμε καλά. Είχαμε και το προηγούμενο διάστημα, και όσοι δημοσιογράφοι το ξέρετε, είχαμε και κάποια θανατηφόρα στην Καβάλα. Δυστυχώς μάλιστα είχαμε κάποια θανατηφόρα. Νέοι άνθρωποι χαθήκανε. Πάλι εμπλεκόμενες ήταν οι μηχανές. Δεν ξέρω αν οι γονείς πρέπει και αυτοί να είναι πιο προσεκτικοί όσον αφορά το πόσο εύκολα μπορεί να πάρουν μια μηχανή, να δώσουν μια μηχανή σε κάποιον, ας πούμε, έφηβο, ο οποίος έφηβος είναι, 18-19 χρόνια που βγάζει αρχικό δίπλωμα, έφηβος είναι, αλλά είπαμε, δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ για μένα δυστυχώς, η μηχανή έχει έναν
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου. Έβη στο κέντρο της πόλης την 3η 18 Ιουνίου και πιο συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Ερυθρού Σταυρού και Αβέρβ συγκρούστηκαν δύο γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες αλλά μόνο υλικές ζημιές. Στο σημείο βρέθηκε άμεσα προσωπικό της τροχέας αλλά και του λιμεναρχείου Καβάλας.